Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά εσείς? Είμαστε καλά εσείς? Προσπαθούμε τουλάχιστον. Προσπαθούμε. Λέμε ότι είμαστε καλά, τώρα μπορεί να μας το πούν άλλοι αν είμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα για τον κόσμο, για τους εργαζόμενους, για τους αυταπασχολούμενους. Είναι δύσκολη και γι' αυτό μπαίνει επιτακτικά το ζήτημα το τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, αυτό έλεγα τώρα, σχολίαζα ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπαίνουν μέσα στην ατζέντα αυτής της κινητοποίησης. Μήπως χαθεί ένα κεντρικό πρόταγμα βάζοντας τα άλλα μαζί? Κοιτάξτε. Είναι πολλά τα προβλήματα και τα ζητήματα που πρέπει να βάλουμε μπροστά, και για το λόγο αυτό δεν είναι μια κινητοποίηση, είναι μια απεργία στην οποία καλούν εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία επιχειρησιακά και κλαδικά, τα οποία πραγματικά αυτή η ημερομηνία θα είναι μια πανελλαδική πανεργατική απεργία σε όλη τη χώρα. Δεν έχει την κάλυψη της ΓΕΣΕ, έτσι? Ορίστε? Δεν έχει την κάλυψη της ΓΕΣΕ? Μέχρι στιγμή που μιλάμε, όχι, δεν έχει ΓΕΣΕ καλέσει. Η ΓΕΣΕ καλεί για 17 Απρίλη. Εμείς και στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, βάλαμε το σύνθημα της αναγκαιότητας τώρα, αυτή τη στιγμή, που υπάρχει ήδη ένας μεγάλος όρος από προβλήματα, με κύριο τώρα την ακρίβεια, που δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, αλλά σίγουρα η ακρίβεια είναι αυτή η οποία μας έχει θερήσει όλους. Σε κάθε χώρο δουλειάς, ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία συζητάνε οι εργαζόμενοι είναι ότι μέσα 15 του μήνα δεν τους φτάνουν τα χρήματα, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Είναι ζητήματα τα οποία λοιπόν εμείς εδώ πέρα με τα σωματεία μας, με τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες, οι εργαζόμενοι, βάζουμε μπροστά την αναγκαιότητα ότι για να αντιπαλέψουμε αυτήν την ακρίβεια πρέπει να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις. Και όχι αυτά τα ψίχουλα τέλος πάντων, τα οποία βγαίνουν από διάφορες πληροφορίες για ένα 4%, 5% που θα δώσει το κατώτατο μισθό η κυβέρνηση. Και το κατώτατο μισθό όχι για όλους, έτσι? Ή γενικότερα και οι αυξήσεις οι οποίες προαναγγέλλονται όταν χιλιάδες εργαζόμενοι δεν καλύπτονται και από κλαδικές συμβάσεις, στην ουσία εξαιρούνται των οπλευμαϊκών μέτρων. Πριν με 15 χρόνια είχαμε περίπου στις 12-13.000 συμβάσεις να είναι υπογεγραμμένες και πέρσι είχαμε γύρω στις 50. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι εδώ πέρα μπαίνει το ζήτημα άμεσα να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις και μάλιστα να είναι και συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις. Γιατί η αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή της μέσης εργατικής λαϊκής οικογένειας είναι σε επίπεδα προκρίσης. Δηλαδή και μειώσεις μισθών έχουμε και αύξηση των τιμών με αποτέλεσμα να είναι χαμηλότερο η αγοραστική δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Το λέμε αυτό λοιπόν γιατί είναι ένα κύριο ζήτημα. Το γεγονός ότι μπαίνει στις 28 του μήνα η απεργία δεν είναι επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο, αλλά από τη μία νομίζουμε και εκτιμάμε, πρώτον έχουμε δώσει ένα λόγο ότι αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε με τους 57 συνανθρώπους μας οι οποίοι σκοτώθηκαν, οι συνάδελφοί μας νέα παιδιά, δεν πρέπει να ξεχαστεί και το έχουμε πει και χρειάζεται να έχουμε συνέπεια λόγων και έργων, αλλά δεν θέλουμε να είναι ένα μνημόσυνο, αλλά να αναδειχτεί εδώ πέρα ότι η πολιτική η οποία συνολικά ευθύνεται και για αυτό το έγκλημα είναι η ίδια πολιτική η οποία μέσα στο 23 έφερε μέσα στους χώρους δουλειάς να έχουμε 160 νεκρούς και η ίδια πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή μας κάνει η ακρίβεια να μας τσακίζει, να μην έχουμε υγεία, να ιδιωτικοποιούν τα πανεπιστήμια και να αναγκάζεται η ελληνική οικογένεια να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι για να μπορέσουν τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας να σπουδάσουν, να μορφωθούν. Είναι ζητήματα τα οποία λοιπόν πρέπει τώρα να λυθούν. Συν και το πολύ σημαντικό ζήτημα της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στο πόλεμο. Φεύγει, το ξέρετε με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, από μέρα σε μέρα θα φύγει ελληνική φρεγάτα να πάει στην Ερυθρέα. Όλα αυτά όμως που λέτε δείχνουν ότι προσανατολιζόμαστε από το στόχο. Δηλαδή, ο στόχος των εργαζόμενων είναι ο πόλεμος. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θέλουν χρήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πώς θα πετύχουμε το στόχο όταν βάζουμε στον κουβά 50.000 πράγματα ταυτόχρονα? Δεν είναι 50.000 πράγματα, είναι βασικά ζητήματα. Γιατί όλα αυτά να δεικνύουν ότι το βασικό. Αυτά είναι δουλειά των κομμάτων, δεν είναι των συνδικαλιστικών οργανώσεων όμως, φαντάζομαι. Κοιτάξτε να σας πω, για εμάς αφορά. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι. Οι εργαζόμενοι εκφράζονται με τις εκλογές, ψηφίζουν κάποια κόμματα, επιλέγουν αυτούς που τους εκφράζουν πολιτικά σε όλα τα επίπεδα. Εδώ μιλάμε για συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί το μπερδεύουμε όλο αυτό το σκηνικό? Ακούστε να δείτε. Εμείς θεωρούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν μπερδεύουμε κάτι. Δεν γίνεται
να υπάρχει μια λογική η οποία να λέει ότι ψήφισε και 4 χρόνια κάτσε τον καναπέ σου ή 3 χρόνια και μην κάνεις τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά εδώ πέρα το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί μέσα από τα σωματεία, τα συνδικάτα του, να βάλει τις φραγίδες της εξελίξης. Άρα, επειδή το βασικό δίλημα το οποίο έχουμε να απαντήσουμε είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, πρέπει εδώ πέρα οργανωμένα μέσα από τα σωματεία, με οργανωμένο τρόπο, τα σωματεία να απαντήσουν και να βάλουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους για να μπορούν να ζουν σαν άνθρωποι ικανοποιώντας ανάγκες τους. Αυτό είναι το οποίο κρίνεται λοιπόν στις 28 Φλεβάρι και πριν και μετά. Γιατί δεν είναι μια απεργία, υπάρχουν και απεργίες αυτή την περίοδο, όπως των οικοδόμων, των υγειονομικών, της ζώνης. Υπάρχουν και άλλες διεργασίες σε μια σειρά χώρους δουλειάς που είναι σε μάχη αυτό το διάστημα και θα είναι και το επόμενο. Άρα, επειδή εμείς πληρώνουμε τα πανεπιστήμια, εμείς πληρώνουμε τα νοσοκομεία στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση, εμείς πληρώνουμε που αντί να έχουμε παροχές, δίνουν χρήματα για να πηγαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ερυθρά Θάλασσα για να προασπίζουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Επειδή εμείς τα πληρώνουμε, έχουμε λοιπόν και λόγο. Μάλιστα. Και έχουμε λόγο στην καθημερινότητά μας. Για τον λόγο αυτό τα σωματεία μπαίνουν αυτή τη στιγμή μαζί με τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες στην οργάνωση αυτής της βάλης, βάζοντας σαν προμετωπίδα όλες μας τις ανάγκες. Εδώ νοητό, αλλά ξαναλέμε. Δεν είναι μόνο ένας μισθός που είναι πολύ σημαντικό. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή φοβάσαι να αρρωστήσεις γιατί δεν έχεις που θα πας, θα μείνεις ένα ράτζο. Και σου λένε έχεις να πληρώσεις να πας στα απογευματινά χειρουργία. Πήγαινε. Αν δεν έχεις, κάτσε και περίμενε και πέθανε. Δεν σας προβληματίζει πάντως την ίδια. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εσείς θέτετε όλα αυτά τα ζητήματα ως προμετωπίδα συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν σας προβληματίζει όμως την ίδια ώρα ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε μια υποχώρηση του συνδικαλιστικού κινήματος και ως προς τη συμμετοχή και τη συνδικαλιστική συνείδηση μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων και τη απουσία πρωτοβάθμιων σωματείων σε πάρα πολλού χώρου δουλειά. Κοιτάξτε, να σα πω μια κουβέντα. Λοιπόν, εμείς δεν πετάμε σε σύννεφα. Λέμε όμως ότι γενικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τέτοιες εργασίες. Δεν μπορούμε να σβήσουμε από τη μνήμη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μεγάλοι αγώνες σε διάφορους χώρους δουλειάς. Μην το απαξιώνουμε αυτό. Έχουμε το παράδειγμα Τσιφούτ, των εργαζομένων σε εμάς κάτω στην Κόσκο, τη ζώνη, των οικοδόμων, μια σειρά των αυτεργατών. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι βρισκόμαστε ένα χρόνο από πάρα πολύ μεγάλες κινητοποίησεις που γίνανε πέρσι με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, όπου περίπου 3 εκατομμύρια κόσμο είχε σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο δείχνει ότι εδώ πέρα υπάρχει προβληματισμός έντονος και διεργασίες που εκφράζονται. Φτιάχνονται νέα σωματεία. Έχουμε το παράδειγμα πριν λίγες μέρες στην Τελεπερφόρμανση εδώ στον Πειραιά, όπου δουλεύουν 4.000 εργαζόμενοι. Φτιάχνουν νέο σωματείο και βάζουν μπροστά την ανάγκη να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, που είναι και Έλληνες και άνθρωποι που είναι από άλλες χώρες και δουλεύουν εδώ πέρα. Κυρίως από άλλες χώρες. Ναι, λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι δεν πετάμε σε σύννεφα, αλλά υπάρχουν πραγματικά αυτή την περίοδο, τον τελευταίο χρόνο, μπορεί και παραπάνω, διεργασίες οι οποίες δείχνουν ότι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες οργανώνεται και μαζικοποιείται. Εμείς εκτιμάμε ότι η απεργία στις 28 του μήνα θα είναι μια πάρα πολύ μαζική απεργία, η οποία θα δώσει στίγμα και έναυσμα. Δεν θέλουμε δηλαδή να είναι ένας σταθμός απλά. Θέλουμε να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω κλιμάκωση και οργάνωση της πάλης σε όλα τα επίπεδα. Και υπάρχουν τέτοια μηνύματα. Σας λέω ότι θα περιμένω στο εργατικό κέντρο Πειραιά, που είμαι πρόεδρος, υπάρχουν και νέα σωματεία και αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων με νέες εγγραφές, συμμετοχή σε συνελεύσεις, σε κινητοποίησεις, στη ζωή, στην καθημερινή ζωή και δράση σωματείων. Θέλουμε περισσότερο, προφανώς θέλουμε περισσότερο. Και θέλουμε πραγματικά, γι' αυτό λέμε και είναι ανάγκη η 28 του Φλεβάρι να είναι μια απεργία που θα έχει πανελλαδικά και πανεργατικά χαρακτηριστικά, άσχετα με τη στάση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, η οποία μετέθεσε για 17 Απρίλη. Εμείς δεν λέμε η 28 ή 17 Απρίλη, λέμε ότι τώρα όμως υπάρχει ανάγκη. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν μπροστά τα σωματεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία, κύριε Πεκρή. Καλή επιτυχία στην κινητοποίηση.